Ένας άνθρωπος όσο ζει σε αγνότητα και κινείται έτσι μέσα σε έναν χώρο, ας πούμε, εγκράτειας, σοφροσύνης, αγνότητας, αγωνίζεται τέλος πάντων, η καρδιά του δέχεται πιο εύκολα τα πράγματα του Θεού, τα νοήματα του Θεού, την ύπαρξη του Θεού, τα λόγια του Θεού, κινείται ευκολότερα προς να πλησιάσει τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αυτός μπει πλέον μέσα στα πάθη, ιδίως μέσα στα σαρκικά πάθη ή και τα άλλα φοβερά πάθη της φυλαργυρίας και της πολυμεριμνίας, αυτά τα πάθη, τότε σιγά σιγά αρχίζει να απομακρύνεται και από τον Θεό. Δεν λέει, ας πούμε, ότι εγώ εντάξει κάνω αυτά τα πράγματα που κάνω, όμως εξακολουθώ να αισθάνομαι πόθον και έφεση να πλησιάσω τον Θεό. Όχι, σβήνει η στροφή προς τον Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες κάπου ότι νους αποστάσου Θεού ή χτινώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Δηλαδή όταν ο νους του ανθρώπου φύγει από τον Θεό, και όταν λέμε ο νου, νούμε όλο το κέντρο των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, την καρδία του ανθρώπου, όταν αποστεί από τον Θεό, όταν φύγει η καρδιά μας από τον Θεό, δύο πράγματα γίνονται. Ή χτινώδης γίνεται ή πέφτει στα πάθη, τα σαρκικά, τα πάθη, τα υλικά πάθη, έτσι, στη φυλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φυλαυτία, και γίνεται χτινώδης ο άνθρωπος, δηλαδή μπαίνουν μέσα του σαρκικά πάθη, πολύ βαριά πράγματα, πολύ βαριά πάθη, τα οποία έτσι φέρνουν μέσα στην ψυχή μια σκληρότητα, μια σκληρότητα. Η δαιμονιώδης γίνεται, δηλαδή ο νους του ανθρώπου επέρεται και γίνεται δαιμονιώδης, δέχεται έπαρση μέσα πολύ και πλανάται ο άνθρωπος και δεν δέχεται ο άνθρωπος αυτός πλέον καμία συμβουλή. Είναι παρατηρημένο ότι και σε δύο περιπτώσεις χρειάζεται πολύ πνευματική δουλειά. Και κυρίως όταν ο άνθρωπος πλανεθεί, όταν γίνει δαιμονιώδης ο νους του, δεν δέχεται κανένα λόγο. Γιατί? Διότι το γνώρισμα της δαιμονιώδους καταστάσεως είναι να μην συμβουλεύεται. Να πιστεύει ότι αυτός τα ξέρει όλα. Ότι αυτός έχει γνώση περί του πράγματος, είναι πεπισμένος. Μιλούσα αυτές τις μέρες με έναν αιρετικό άνθρωπο, αναγεννημένο, τους πεντηκοστιανούς κτλ. Και συνέχεια έλεγε, εγώ αναγεννήθηκα, εγώ επίστεψα στον Χριστό, εγώ αρνήθηκα την αμαρτία, εγώ τώρα είμαι καλά, εγώ αισθάνομαι πολύ καλά, αισθάνομαι την χάρη του Αγίου Πνεύματος, εγώ είμαι αναγεννημένος. Του λέω, κοίταξε, και μόνο από αυτά που λες, παιδί μου, κάθε πρόταση που λες, λες και το εγώ μέσα. Εγώ αναγεννήθηκα, εγώ επίστεψα, εγώ ξαναβρήκα τον εαυτό μου, εγώ ξέρω ότι αυτό που ζω είναι σωστό, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι σωστό, εγώ βρήκα τον δρόμο, εγώ βρήκα τον Χριστό. Τώρα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά τα εγώ, κάτι μυρίζουν. Δεν μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι. Οι Άγιοι λέγανε, ποιος είμαι εγώ, έλεγε ο Βάσ Βαρσανούφιος, τι σημαίνει εγώ και τι ψηφίζουμε. Έλεγε, ποιος είμαι εγώ και ποιος με λογαριάζει, αν υπάρχω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι εγώ είμαι ο έσχατος των ανθρώπων, το έκτρωμα. Ποιος είμαι εγώ και ποιος μου δίνει την εγγύηση ότι αυτά τα οποία λέω είναι αλήθεια. Και χρειάζονταν, αισθανόταν την ανάγκη να πάει να βρει, ας πούμε, ανθρώπους όπως τον Απόστολο Πέτρο και άλλους, να τους πει ότι αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύω και κάνω, παρόλο που είχε δει τον Χριστό και είχε εμπειρίες του Θεού, ήταν θεόπνευστος. Άρα για είναι αλήθεια. Επήγα, λέει, αν ήρθαν εις Ιεροσόλυμα, ιστορήσε Πέτρο. Επήγα στο Ιεροσόλυμα να βρω τον Πέτρο, να του πω αυτά τα πράγματα που κάνω. Μήπως εισκαινών έδραμων ή δραμούμε. Μήπως και κάνω λάθος. Και όλα αυτά τα οποία κάνω τελικά είναι κενά, είναι άδεια, δεν έχουν περιεχόμενο. Φανταστείτε, ο Απόστολος Παύλος που είδε τον Χριστό, που έλαβε το Ευαγγέλιο εξ Αποκαλύψεως. Κανένας δεν τον έδιδαξε. Ο Θεός ο ίδιος ο Χριστός του εμίλησε περί του εαυτού του. Αυτός ο Παύλος αισθανόταν την ανάγκη να πάει να βρει τον Πέτρο, να του πει έτσι κάνω, έτσι στάθηκα, έτσι είμαι, μήπως κάνω λάθος.
Γιατί οι Άγιοι είχαν ταπείνωση, δεν επίστευαν στον εαυτόν τους, δεν είχαν πεποίθηση στην κρίση τους. Εσφράγιζαν τα έργα τους, τη γνώμη τους, με την συμβουλή, με την ερώτηση. Ο άνθρωπος που συνέχεια λέει εγώ και εγώ πιστεύω και εγώ κάνω και εγώ το βρήκα και εγώ το ανακάλυψα, κάτι δεν πάει καλά. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάς με ένα πλανεμένο, καλύτερα να μιλάς με έναν ανήθικο, καλύτερα να πέσει ο άνθρωπος στη χτινοδία, καλύτερα να γίνει χτίνος ο άνθρωπος παρά να γίνει δαίμονας. Καλύτερα παρά να πλανεθεί, καλύτερα να πέσει στις χειρότερες αμαρτίες. Διότι αυτός που πέφτει στις αμαρτίες, κάποια ώρα θα συνέρθει, κάτι θα συμβεί. Θα ιδιάσει, η ψυχή μας είναι τέτοια. Όταν όμως πέσει στη δαιμονική κατάσταση, πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ο πλανεμένος άνθρωπος δεν επιστρέφει. Δεν ακούει κανέναν απολύτως. Επιμένει στο δικό του. Στα οράματα του, αυτά τα οποία βλέπει, επιμένει εκεί. Βλέπετε, ακούστηκαν και σήμερα διάφορα εκεί, ας πούμε, τα οποία γίνονται, στο τραχώνι. Χίλιες φορές τους τα είπαμε, χίλιες φορές τους τα εξηγήσαμε, χίλιες φορές τους συμβουλεύσαμε. Δεν ακούν κανέναν απολύτως. Το δικό τους, ο καθένας το δικό του. Τους ρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού. Άκουσέ με. Έχω 22 χρόνια που είμαι μοναχός, ζήσα στο Άγιον Όρος, ενός Αγίους ανθρώπους. Άκουσε αυτό που σου λέω, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν είναι εκ Θεού παιδήματα πράγματα. Τίποτα. Το δικό του, το δικό του, το δικό του, το δικό του. Επιμένει εμείς να συγκατατεθούμε σε αυτόν που λέει εκείνος και όχι εκείνος να πει, ρε παιδί μου, μήπως έχει δίκιο, μήπως έχει δίκιο. Δεν δέχεται καμία απολύτως συμβουλή. Αυτό είναι το δείγμα της πλάνης. Όταν ο άνθρωπος δεν επιδέχεται συμβουλή, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Και μη χάνετε τον κόπο, τον χρόνο σας και τον σπανταλάτε δυνάμεις να μιλάτε με έναν πλανεμένο άνθρωπο. Σαν να μιλάς του τοίχου. Όπως ακούει ο τοίχος, ακούει γι' αυτός. Όταν έχουσιν και ούκα ακούσιν. Είναι το πνεύμα το άλαλον και κοφών, το πνεύμα της πλάνης. Σε απορρίπτει και περνά πάνω από το πτώμα σου και περνά. Μόνον εάν συμφωνάς μαζί του είσαι καλός. Από τη στιγμή που δεν συμφωνάς, τέλειωσε. Είναι φοβερό πράγμα ο νους του ανθρώπου να γίνει δαιμονιώδης. Γι' αυτόν οι πατέρες έλεγαν ότι καλύτερα να πέσουμε σε αμαρτίες σαρκικές, γιατί να πέσουμε σε οποιασδήποτε αμαρτίες, παρά να πέσουμε στην πλάνη, στην αίρεση ή στην πλάνη. Ο πλανεμένος άνθρωπος δυστυχώς δεν επιστρέφει. Μόνο θαύμα εκ Θεού. Και αυτό, νομίζω και αυτό ακόμα είναι δύσκολο. Δεν επιστρέφει ο πλανεμένος άνθρωπος. Γι' αυτό να προσέχουμε. Η ταπείνωση είναι αυτή που μας φυλάει. Η ταπείνωση. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει. Τους πρεσβυτέρους σου και ρούσισε. Ρώτα τους πατέρες, ρώτα τους μεγαλύτερους σου να μάθεις, να ακούσεις το λόγο του Θεού. Λέει μια ιστορία στο γεροντικό. Ένας αβάς ήθελε να μάθει κάτι περί της Αγίας Γραφής. Ήταν θεόπνευστος, ήταν θεοφόρος άνθρωπος. Και λέει ότι θα προσευχηθώ στον Θεό, θα νηστέψω, θα κάνω προσευχή να μου αποκαλύψει ο Θεός τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Πράγματι προσευχόταν, τίποτα. Περίεργο πράγμα. Αυτός ήξερε τις ενέργειες του Θεού, ήταν γνώστης των θείων ενεργειών. Αλλά ο Θεός δεν αποκάλυψε το θέλημά του. Όταν πέρασε ο καιρός και δεν έπαιρνε πληροφορία, εντάξει, τι να κάνουμε, θα πάω να ρωτήσω τον γείτονα, να μου πει ο γείτονας γέροντας τον λόγο. Μόλις έκλεισε την πόρτα και έβαλε το κλειδί στην τσέπη να πάει, αμέσως ο Θεός τον πληροφόρησε. Και λέει, καλά, γιατί τώρα και όχι τόσο καιρό που νίστευα. Τώρα, του λέει ο Θεός, ταπεινώθηκες. Να πας να ρωτήσεις τον άλλον άνθρωπο. Τώρα που ταπεινώθηκες να ρωτήσεις, τώρα σε πληροφορώ κι εγώ την αλήθεια του πράγματος τούτου. Είναι μεγάλη ασφάλεια, αδελφοί μου, η ταπείνωση στον άνθρωπο. Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δέχεται συμβουλή. Είναι αυτός που ερωτά. Αυτός ο οποίος λέει, αυτό το πράγμα που κάνω είναι καλό. Δεν στηρίζεται στη γνώμη του. Να πει ότι εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι μόνο η γνώμη σου. Να ερωτήσεις. Η Γραφή λέει, ανήρα σύμβουλος, καθεαυτού πολέμιος.
ο ασύμβολος άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται είναι εχθρός του εαυτού του. Είναι σαν να πολεμά ο ίδιος τον εαυτόν του. Εθυμούμε και στους γέροντες αυτούς τους μεγάλους, τους Αγίους, τον γέροντα Παΐσιον και τους άλλους πατέρες που γνωρίσαμε, που πόσες φορές πήγαιναν άνθρωποι διάφοροι και πήγαιναν να τους ρωτήσουν τη γνώμη τους. Να πάνε να ρωτήσουν. Και δεν άλλαζα γνώμη. Θυμάμαι τον αείμνηστο γέροντα Παΐσιο, πόσες φορές του ερχόταν να σκάσει, να βγει η ψυχή του. Ξεφυσούσε ολόκληρος. Λέει τόσες ώρες να του λέω και να μην πείθεται. Να μην πείθεται. Να μην ακούει. Να μην δέχεται ότι παιδί μου δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Τίποτα. Το βιολίν του, εκείνο που λέει εκείνος, αυτόν είναι. Και του λέει καλά, τι με ρωτάς τότε, αφού δεν βγαίνεις από τον λογισμό σου, γιατί έρχεσαι και με ρωτάς. Και ρωτούν και δεν ακούν. Τουλάχιστον μην ρωτούν, αφού δεν θέλουν να ακούσουν. Διότι από τη στιγμή που ρωτούμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και στην εξομολόγηση. Πολλές φορές βλέπω κι εγώ ίδιος. Έρχονται γονείς, έρχονται άνθρωποι να ρωτήσουν κάτι. Εκθέτει το πρόβλημά του. Και την ώρα που του απαντάς δεν ακούει. Μέσα στο νου του υπάρχει μία κασέτα, την οποία την ακούει εκείνη. Σαν να πατά το κουμπί και δουλεύει το μαγνητόφωνο και του μιλά. Και του λες, παιδί μου, ακούσε, σου λέω. Ακούω, δεν ακούει. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να του μιλήσεις. Δεν ακούει. Ακούει τι του λέει ο λογισμός του. Δεν ακούει τι του λες εσύ. Δεν βγαίνει από το δικό του. Είναι φοβερό πράγμα. Δύσκολο. Κοπιάστικο, σε σκοτώνει κυριολεκτικά. Σκοτώνεσαι κυριολεκτικά και αποτέλεσμα μηδέν. Αλλά και πάλι να αρνηθείς να το μιλήσεις, και αυτό δύσκολο. Δεν μπορείς. Όμως, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και γιατί το λέει ο Παύλος, αυτός ο Μέγας, αιρετικόν άνθρωπο λέει, με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσία παρετού, άφησε τον, παρέτατο. Δεν έχει ελπίδα, δεν θεραπεύεται, επέθανε. Πώς θα το κάνουμε, δυστυχώς. Και όταν λέει αιρετικό, δεν είναι μόνο τους αιρετικούς στην πίστη, αλλά τον πλανεμένον άνθρωπο, αυτό που δεν βγαίνει από το δικό του. Του είπες μια-δυο φορές, δεν άκουσε, άστο, χάνεις το χρόνο σου, μην κουράζεσαι. Άστο, μόνο προσευχή του στο Θεό να τον φωτίσει. Είναι λοιπόν ακίνδυνο, πιο ακίνδυνο να πέσουμε στις αρχικές αμαρτίες, να πέσουμε σε μεγάλες αμαρτίες παρά να πλανεθούμε. Ο Θεός να φυλάει. Η πλάνη είναι το έσχα των κακών που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο νους του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου, αφίσταται από τον Θεό. Νους αποστάς του Θεού. Όταν η καρδιά μας βαρυνθεί, βαρύνει και φύγει από τον Θεό, τότε καταλήγει σε ένα από τα δυο άκρα αυτά. Και τότε γίνονται όλα εκείνα τα κακά που γίνονται. Και όταν λέμε πλάνη, δεν εννοούμε μόνο στα πνευματικά θέματα. Βλέπεις σε κάθε φύσεως θέματα, και στα πολιτικά και στα εθνικά και στα πολιτιστικά και στα μορφωτικά, βλέπεις και ανθρώπους μορφωμένους να μην βγαίνει από το δικό του, να μην δέχεται, να το απορρίπτει, να συζητεί το άλλο, ας πούμε. Να μην ακούει. Έχει τόσο εγωισμό, τόση ίηση, που δεν μπορεί να ακούσει κανέναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι τα δαιμονικά συμπτώματα. Ο διάβολος δεν δέχεται να ακούσει. Δεν βγαίνει από το δικό του, δεν αρνείται τον εαυτόν του. Δεν αφισβητεί τον εαυτόν του. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Έτσι νομίζει, δυστυχώς. Προχωρά λοιπόν ο ψαλμός πιο κάτω στον τρίτο στίχο και λέει: «Είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, ομιλεί στους ανθρώπους». Και λέει: «Μέχρι πότε θα είσαστε βαρικάρδοι, γιατί αγαπάτε τη ματαιότητα και ζητείτε το ψεύδος». Για ποιο λόγο αγαπάτε τη ματαιότητα και ζητείτε το ψεύδος, το ψεύτικο πράγμα? Αυτό το λέει ένας άνθρωπος που εξύπνησε η καρδιά του. Όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος και βλέπει τι γίνεται γύρω του, δεν ρωτάτε, μα για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα. Λέει μια ιστορία, ανέκδοτη ιστορία, αλλά είναι χαρακτηριστική. Λέει λοιπόν ότι ο Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος, όταν αναστήθηκε από τον τάφο, που ήταν 4 μέρες νεκρός
και άρχισε να αποσυντίθεται το σώμα του, μετά που αναστήθηκε από τους νεκρούς και ήρθε εδώ στην Κύπρο, στη Λάρνακα, στο Κίτιο, δεν εγελούσε ποτέ, έχοντας αυτή την αίσθηση του θανάτου, του άδου κτλ. Δεν εγελούσε. Γέλασε, λέει η ιστορία, μόνο μια φορά, όταν είδε έναν άνθρωπο να κλέβει τη στάμνα κάποιου άλλου. Και γέλασε και είπε, ο πυλός κλέπτη των πυλών, ο πυλός άνθρωπος κλέπτη το πύληνο αγκείο του άλλου ανθρώπου. Και λέει και κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο πνευματικός άνθρωπος ομοιάζει με κάποιον που κάθεται επί όρους υψηλού και επισκοπείται των εταίρων ναυάγια, σαν έτσι ένα ψηλό χώρο και βλέπεις τα ναυάγια τα οποία γίνονται γύρω μας. Και διερωτάται κανείς, γιατί αγαπάτε τη ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος? Γιατί ο άνθρωπος αγαπά τη ματαιότητα? Βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, έτσι, μια, πώς να πούμε, ένα κυνηγητό για μάτια πράγματα, για μάτια πράγματα. Ή για μάτια ανδόξανα ακόμα. Να έχουμε καλό όνομα, με πρόσβαλες, βγήκε το όνομα μου. Να φαγωθούμε, να αποκαταστήσουμε το όνομα μας. Γιατί να πεις κακά λόγια για μένα? Θα πρέπει να βγω ασπροπρόσωπο, να αποδείξω ότι δεν είμαι έτσι που λες εσύ. Ή ξέρω εγώ, για χρήματα, για δόξα, για έπαινους, για χίλια δυο πράγματα. Να σκοτωθεί κανένας, να τρέξει δεξιά-αριστερά. Να κάνει τα πάντα για αυτήν την ματαιότητα, για αυτόν το ψεύδος. Αλλά πώς να μην το κάνει, ή μάλλον γιατί το κάνει? Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι κενή. Όταν είναι κενή η καρδιά μας, είναι άδεια, πρέπει κάτι να βάλουμε μέσα, πρέπει με κάτι να ασχοληθεί. Πώς σας ζει μετά, πώς θα καταλάβει ότι υπάρχει? Πρέπει με κάτι να ασχολείται, να πει ότι τώρα υπάρχω, τώρα ζω, σκέφτομαι, υπάρχω. Και αρχίζει ένα κυνηγητό να κυνηγά την δόξα και βλέπει κανείς καμιά φορά πόση ματαιότητα είναι αυτή, μια ματαιοδοξία λέγεται, ας πούμε. Ανθρώπους να τους αρέσει να τους λιβανίζεις, να τους επαινείς, να τους κολακεύεις. Να ζούμε στο ψεύδος, να αρέσκεται να του λες ψέματα. Ότι εσύ είσαι ο καλύτερος, που το στόμα σου τρέχει μέλι, να είσαι ο πιο καλός άνθρωπος. Και να αρέσκεται σε αυτό το πράγμα. Και να ξέρει ότι αυτό δεν είναι σωστό που λέει, δεν είναι αληθινό. Και όμως στρέφεται από τη ματαιοδοξία του. Ή βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους να φορτώνονται χρυσαφικά από πάνω ως κάτω. Αν είχαμε 20 δάχτυλα, θα βάλουν και στα 20, ας πούμε, από 10 δαχτυλίδια. Και 50 βραχιόλια και ένα σωρό πράγματα. Μια ματαιοδοξία. Λες, μα πού πάει, όσα και αν φορέσεις. Τι επιζητείς με αυτά τα πράγματα όλα? Τι επιζητείς, ποιο είναι το νόημα? Ποιο είναι το νόημα αυτό το πράγμα? Εντάξει, φόρησαν κόσμο, εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, χρειάζονται και αυτά. Αλλά και είναι υπερβολή. Και είναι υπερβολή όλη. Τι χρειάζεται? Και είναι υπερβολή προδίδει κενών, εσωτερικών κενών. Όλη αυτή η κενότητα του ανθρώπου πάντοτε επιζητεί να καλυφθεί, να γεμίσει. Και έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, μη γεμίζετε την καρδιά σας με σαβούρες, με παλιοπράγματα δηλαδή. Δηλαδή μην τη γεμίζει με παλιοτενεκέδες, με παλιοπράγματα. Γιατί οι Άγιοι πετούσαν τα πάντα από κοντά τους, μέχρι και τα πιο αναγκαία. Είχε έναν Άγιο που αφού πούλησε τα πάντα ό,τι είχε, τα έδωσε ελεημοσύνη, πούλησε και το Ευαγγέλιο μετά. Του είπαν και άλλοι, καλά ρε πάντερ μου, ας πούμε. Κράτα το Ευαγγέλιο ρε παιδί μου, ας πούμε. Πουλώ αυτό που με έμαθε να πουλώ τα πάντα, λέει. Πουλώ αυτό το οποίο με έμαθε να πουλώ όλα. Αφού αυτό το Ευαγγέλιο με έμαθε να τα πουλήσω όλα, θα το πουλήσω και αυτό τώρα. Έτσι, το πούλησε, τι σήχασε. Και έμεινε τελείως έτσι, τελείως. Ο Αββάς Σεραπείον τα έδωσε όλα και έμεινε με ένα σεντόνι. Τυλίχθηκε ένα σεντόνι να μείνει γυμνός. Βρήκε έναν πεθαμένο, τόσο και το σεντόνι και έμεινε ολόγυμνος. Και τέλειωσε. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Βλέπετε τι ελευθερία είχαν οι Άγιοι. Να σας περιγράψω, το λέω και ελέγχομαι κι εγώ στον εαυτό μου πραγματικά. Το κελί του Γιώργου Παΐσιου, το κελί του. Να μπορούσα να το βλέπατε. Πραγματικά έλεγχος για όλους μας. Ένα δωμάτιο. Δεν ξέρω δηλαδή πώς να σας πω, ας πούμε, τι δωμάτιο. Ένα στάβλος,
ένα στάβλος, ένας ευτελής χώρος που είχε κάτι παλιό κασέλες και έβαλε πάνω κάτι ξύλα και έκοψε κάτι κουβέρτες που τις βρήκε και τις έβαλε εκεί για να κάθονται πάνω. Πάνω στη μια κάρφωσε, στη μια γωνιά είχε και έβαλε και πλάτη πίσω, έβαλε κάτι παλιό κουβέρτες και έβαλε στην τοίχο. Λέει, εκεί κάθονται οι επίσημοι. Αν είχε ένα επίσημο, τον έβαλε κάτι εκεί. Δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έχετε δει άνθρωπο να μην έχει τίποτα? Να μην έχει πιάτο, να μην έχει κατσαρόλες, να μην έχει τίποτα. Πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος? Κάτι παλιό τενεκάκια, και μέσα αυτό το τενεκάκι του γάλακτος, του βλάχας εκείνο που έχουμε εμείς, κονσέρβα. Θυμάστε που και οι γιαγιάδες μας τα καμνά, γύρισε τον από πάνω χώρο και τον έβαλε σαν φτύ. Μέσα εκεί έβραζε ό,τι ήθελε. Είχε και ένα κουτάκι έτσι που έβαλε λίγο νόπνευμα και το έβραζε. Τσάι, ξέρω εγώ τι ήθελε. Εκεί μαγείρευε. Στο δωμάτιο δεν είχε τίποτα, είχε κάτι εικόνες χάρτινες. Χάρτινες εικόνες. Κάτι έτσι φθαρμένες. Και εγώ έλεγα, μου δεν έχει εικόνες μέσα στο κελί του αυτός ο άνθρωπος. Αγιογραφημένες όπως έχουμε εμείς. Τίποτε, χάρτινες. Δύο-τρεις χάρτινες, κολλημένες με κάτι πινέζες. Μια σπόντα στον τοίχο και κρεμασμένη μια πετσέτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όταν πήγα, θυμάμαι, λέει, ήθελε κάτι να μου δώσει να φάω. Δεν είχε τίποτα παρά μόνο τσάι και παξιμάδι. Λέει, ρε παιδί μου, λέει, θα πεθάνεις πριν πίνα, κάτι να σου δώσουμε. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί. Βρήκε μια κονσέρβα. Κάποιος προσκυνής του άφησε μια κονσέρβα. Αλλά πώς θα την ανοίξει η κονσέρβα που δεν είχε? Πώς θα την ανοίξουμε τώρα η κονσέρβα? Έφαγε το κελί, όλο γύριζε πάνω κάτω, βρήκε ένα σκεπάρνι που κάρφωνε ή καμιά φορά έκανε μαστόρευε εκεί στο κελί του και άνοιξε την κονσέρβα να το σκεπάρνι. Δεν είχε με άλλο τρόπο. Τακ, 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 την άλεξε γύρω-γύρω. Και τώρα να φάμε. Τραπέζι δεν είχε. Πού θα φάμε? Κάτω. Στο χαμέ. Πάνω στις πέτρες. Πάνω στις πέτρες. Ψωμί, παξιμάδι. Τσάι. Και το τσάι τι ήταν? Κάτι παλιό. Όπως έλεγε ένας Κυπρός που στην εκεί του κάνει μια φορά ένα τσάι ο γέροντας. Και λέει, μα τι τσάι με τα κάτσαρα τσάι μας έκανε αυτός. Ούτε τσάι δεν είχε. Κάτι παλιοξυλάκια που πες στο κήπο. Και μάλιστα για αστειευόμενους τους περιέγραφε πόσες βιταμίνες έχουν. Και έλεγε, εγώ άμα μου λείψει ο τσάι, λέει, κόβω από τη σκούπα που έχω και τα βάλω και κάνω και τσάι άμα θέλω. Υπογελούσε με αυτόν τον τρόπο. Τόση είναι ελευθερία. Άπλωσε ένα τραπεζομάντιλο, αυτά που είχε η γιαγιά μας που είχαν παλιά, που είχε πάνω ζωγραφισμένα φρούτα. Και λέει, διάλεξε μου, λέει, θέλεις ανανά, έχει εδώ, θες καρπούζι, έχει εδώ, θες μπαρανές, έχει εδώ. Διάλεξε και πάρε, ό,τι θέλεις. Άκρα ελευθερία. Τίποτε, αχτίμων άνθρωπος. Απολύτως τίποτα. Τίποτε. Και θυμάμαι εκείνον τον λόγο που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Μοναχός αχτίμων, αετός υψηπέτης. Μοναχός αχτίμων, βασιλεύς κόσμου. Πραγματικά, σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν βασιλιάδες όλου του κόσμου. Βασιλείς του κόσμου ολόκληρο. Γιατί ελευθερώθηκαν από αυτήν τη ματαιότητα την οποία ζητεί ο άλλος, ας πούμε, συνεχώς. Τελεία ελευθερία, τίποτα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ούτε εγώ το κάνω, έτσι. Δεν μπορούμε, ζούμε στον κόσμο, αλλά ξέρετε, εντάξει, όλοι χρησιμοποιούμε και τρώμε και πίνουμε και κουζίνες έχουμε και αυτοκίνητα έχουμε και όλα έχουμε. Όμως η καρδιά μας να είναι αχτίμων, η καρδιά μας να ελευθερωθεί από αυτά τα πράγματα. Να μην ζητούμε την ματαιότητα, να είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι από αυτήν την κατάσταση. Να απελευθερωθούμε, να έχουμε μια άνεση, να κινούμαστε χωρίς να εξαρτάται η ύπαρξή μας από αυτά τα πράγματα όλα. Να βγούμε από αυτόν τον κύκλο, ο οποίος μας φέρνει σαν σβούρα και μας υποδουλώνει, μας εξευτελίζει κυριολεκτικά. Και γινόμαστε ακόμα καμιά φορά και σαν καρακιόζηδες. Δηλαδή, μέσα στη ματαιοδοξία μας δεν ξέρουμε ούτε τι φορούμε, ούτε πώς εμφανιζόμαστε. Βλέπει κανείς κάτι πράγματα ώρες-ώρες, κάτι εμφανίσεις που σου έρχεται να γελάζεις δηλαδή, να βάλεις τα γέλια σου. Και λες, καλά ρε παιδί μας, δεν έχεις καθρέφτη σπίτι σου, τι φόρεσες, πόσα φόρεσες και ήρθες εδώ. Δεν έχει σύνορο, είναι μανία. Η ματαιοδοξία είναι μανία. Δεν έχει σύνορο. Ο άνθρωπος όταν μπει σε αυτόν τον κικαιώνα δεν μπορεί να πατήσει εύκολα φρένο.
και δεν ξέρουμε τελικά η απλότητα κοσμεί των άνθρωπων, η απλότητα είναι στολίδι, η απλότητα είναι αυτή η οποία δει στον άνθρωπο μια χάρη, μια ωραιότητα. Κάθε πράγμα που είναι φτιαχτό, κάθε πράγμα που είναι επίπλαστο είναι κουραστικό, δεν είναι φυσικό. Το φυσικό ξεκουράζει, το επίπλαστο κουράζει, όσο ωραίο και να είναι. Πάντε σε έναν κήπο, ας πούμε, με πλαστικά λουλούδια, θα κουραστεί, θα ιδιάσεις. Δεν έχει φυσικότητα. Ενώ πας σε έναν χώρο με τριφύλινα, που με, ξέρω εγώ, με κάτσαρα, με αγκάθια, και όμως σε ξεκουράζει, έχει φυσικότητα. Άλλο το φυσικό, άλλο το επίπλαστο. Όμως, πολλές φορές κανείς, βλέποντας αυτήν την ματαιότητα, ζητά να δει κανείς τον λόγο, γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι πατέρες, οι γέροντες, όταν έβλεπαν αυτήν την κατάσταση, έκλαιγαν και έλεγαν, άραγε, τι έχει αυτός ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να αναζητά παρηγοριά σε αυτά τα πράγματα. Εθρηνούσαν, πραγματικά εθρηνούσαν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι πλασμένος για τόσα άλλα πράγματα. Είναι πλούσιος όταν είναι κοντά στον πλούσιο Πατέρα Θεόν, και είναι ελεύθερος όταν ελευθερώνεται από όλα. Όταν έβλεπαν τον άνθρωπο μέσα σε αυτήν την ματαιότητα, εκείνη την καρδιά του σε πένθος, πένθος, πλήθος, πένθος και πόνου και δακρύων, γιατί έβλεπαν πίσω από αυτά τον λόγο για τον οποίο τα έκαμνε. Μιλούσα αυτές τις μέρες με έναν ναρκωμανή, με ένα παιδί ναρκωμανή, ο οποίος είναι στο στάδιο της αποτοξίνωσης. Και είναι έτσι λυπημένος, σκεφτικός. Σου λέω, γιατί τι έχεις, γιατί είσαι έτσι. Μου λέει, πάτερ, πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτομαι. Μέχρι τώρα δεν σκεφτόμουν ποτέ. Ήμουν πάντα σε μια ζάλη. Ήμουν πάντα μέσα στην επίρρεια των ναρκωτικών και ήμουν πάντα έτσι, μέσα στην κατάσταση. Σκέφτομαι, αισθάνομαι ότι ζω και τρομάζω. Δεν μπορώ. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερή εμπειρία να σκέφτεσαι τελικά, να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σου, να δεις τον εαυτό σου. Πράγματι τα πάθη ζαλίζουν τον άνθρωπο. Όλη αυτή η κατάσταση είναι μια ζάλη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι υπάρχει. Θυμάστε όσοι διαβάσατε τα βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου, που κάπου μιλάει και σε μια προσευχή και τελειώνει και λέει, τώρα υπάρχω. Τώρα υπάρχω. Για να δείξει ότι βρήκε την ύπαρξή του όταν πλέον απελευθερώθηκε από τα πάθη και συνάντησε τον Θεό. Τότε ο άνθρωπος πράγματι υπάρχει. Πριν είναι μεθυσμένος. Τα πάθη μας μεθούν. Είναι μια κατάσχετη μανία. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, όπως δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι μια θεωρία των αρχαίων, όπως ο γάτος, η γάτα λέει, παθαίνει μια αρρώστια και πάει και γλύφει το ρινί, τη λίμα. Γλύφοντας τη λίμα, πληγώνει τη γλώσσα της και πίνει το αίμα της. Ιδύνεται με το να πίνει το αίμα της, αλλά πεθαίνει ταυτόχρονα, γιατί αυτό που έπινε το αίμα της. Το ίδιο πράγμα λέει, μοιάζει ο ματαιόδοξος άνθρωπος, ο οποίος τρέφεται με όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι είναι το αίμα του που πίνει. Και από την ειδονή και από το πάθος και από την κατάσταση, περισσότερο κάνει τη γλώσσα του πάνω στη λίμα, την κατατρώει, την πληγώνει, μέχρι που πεθαίνει από εξάντληση. Όπως κάποιο που τον πιάνει, έχει δερματική ασθένεια και τον πιάνει μια φαγούρα και του έχει να βγάλει το κρέατα του, ας πούμε. Είναι κάτι το ακατάσχετο. Έτσι είναι αυτή η ματαιοδοξία. Είναι ακατάσχετον κακόν. Μέχρι που κάνει τον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σαν τρελός, σαν παράφρονας. Δεν έχει λογική. Είναι έκσταση φρενό, λένε οι πατέρες. Η ματαιοδοξία είναι έκσταση φρενό. Γίνεσαι παράφρονας. Γίνεσαι εκτός αυτού. Ούτε ξέρεις τι σου γίνεται, ούτε τι λέεις, ούτε τι θέλεις, ούτε πως είσαι, ούτε τι κάνεις. Αυτό είναι το τέλος της υπερηφανίας, της ματαιοδοξίας. Και όλα αυτά είναι ψεύδος. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι ψεύδος και γιατί δεν στέκουν, αλλά και γιατί δεν μένουν. Ένα πράγμα που δεν μένει εις τον αιώνα είναι ψεύδος. Τελικά τι μένει? Μένει αυτό το οποίο αντέχει εις το πέρασμα της ζωής μας.
Λέει ο Αββάς Ισακ ότι ο άνθρωπος που έχει νουν, στερεών υγιή νουν, δεν χρειάζεται άλλο δάσκαλο για τον μάθη και τη ματαιότητα των παρόντων. Αφού ξέρει ότι, κοίταξε, ό,τι κάμνεις έχει τέλος, ημερομηνία λήξεως. Εσύ ο ίδιος, η ζωή σου, τα έργα σου, τα πράγματα σου, η ύπαρξή σου, όλα τα πάντα. Αφού έχεις ημερομηνία λήξεως και εσύ και τα έργα σου, τότε είναι ανοησία, είναι ψεύδος να νομίζεις ότι αυτά θα μείνουν για πάντα. Όλα αυτά είναι ψευδή. Γίνονται αληθινά όταν αυτά τα πράγματα τα εμβαπτίσουμε μέσα στην αληθινή ζωή, την αιώνια ζωή. Τελικά η αιωνιότητα είναι αυτή η οποία αξιοποιεί και τα παρόντα. Ό,τι αντέχει μέσα από τον θάνατο, ό,τι αντέχει μέσα από την φθορά, εκείνον είναι αληθινό. Τα άλλα όλα είναι ψεύδος. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσον έξυπνοι άνθρωποι ήταν οι Άγιοι. Αντάλλαξαν τα φθαρτά με τα άφθαρτα. Αντάλλαξαν τα πρόσκαιρα με τα αιώνια. Αντάλλαξαν τα πράγματα, τα γήινα με τα ουράνια. Έτσι. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μα είδες, λέει, πράγμα παράδοξον. Οβολόν δίδεις και ουρανόν κερδίζεις. Δίδεις έναν οβολόν. Δίδεις μια ελεημοσύνη και κερδίζεις τον ουρανόν. Δίδεις φθαρτόν και παίρνεις το άφθαρτο. Δίδεις χώμα και λαμβάνεις πνεύμα. Δίδεις γη και λαμβάνεις ουρανόν. Κοίταξε τι μεγάλο πράγμα είναι τούτο. Σου δίδει ο Θεός ψεύτικα πράγματα, λιγμένα πράγματα φθαρτά, και όμως με αυτά τα άφθαρτα μπορεί να διαλέξεις τα άφθαρτα. Φτάνει να είσαι έξυπνος, να καταλάβεις πού πάει η ζωή σου και να πεις στάσου δύο λεπτά. Εδώ τα πάντα λίγουν, τα πάντα τελειώνουν. Άρα όπως και εμείς κάνουμε, ένας άνθρωπος που έχει μια αποθήκη με τρόφιμα, πηγαίνει, κοιτάζει τα τρόφιμα του και λέει, κοίταξε, έχουμε τρόφιμα που θα λήξουν σε ένα μήνα. Άμα λήξουν δεν τα τρώμε βέβαια. Να φορτίσουμε τώρα ή να τα φάμε ή να τα δώσουμε. Να μην λήξουν. Και σκορπίζεις από εδώ, από εκεί τα μακαρόνια, τις κοσέρδες, ξέρω εγώ, πορτοκαλάδες, λίγουν. Ένα μήνα λίγουν. Είναι ανοησία τα κρατάς και μετά. Σαν τις γιαγιάδες που όλα τα φυλάνε, ας πούμε. Δεν αφήνει τίποτα να φύγει. Κάπου είναι να χρειαστεί. Όλα τα φυλάνε και πεθαίνουν και ανοίγεις στο σπίτι τους και βρίσκεις όλο λιγμένα πράγματα. Γιατί, αισθάνονται ανασφάλεια. Δώσ' τα ρε παιδί μου, αφού δεν σου μπαίνει αυτό το φόρεμα. Αφού δεν το χρειάζεσαι. Όχι, άσου εκεί. Να μην το δώσει. Δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτά τα πράγματα. Είναι τα στηρίγματά του. Είναι το ψεύδος. Δεν έχει την δύναμη αυτή που είχαν οι Άγιοι πραγματικά. Τι μεγάλοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο κανείς τους θαυμάζει. Τελείως απελεύθεροι άνθρωποι. Μπήκε σε μια βάρκα, ο Άγιος Μάρκος μπήκε μέσα στη βάρκα, έκοψε το σχοινί και την άφησε τη βάρκα μέσα στο πέλαγος. Και λέει, θα με πάει ο Θεός εκεί που θέλει εκείνος. Ούτε πηξίδα, ούτε εισιτήρια, ούτε τίποτα. Ούτε τελωνία, ούτε τίποτα. Πέταξε και το σεντόνι και έμεινε ολόγυμνος. Ο Θεός θα με διαθρέψει. Επούλησε και το Ευαγγέλιο. Τα έκαμε όλα, ας πούμε. Τελεία ελευθερία. Η μεγάλη υπόθεση, πραγματικό άνθρωπος που το γεύτηκε, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ελευθερία. Άνεσης. Ο Άγιος Νεόφυτος, ο έγκλειστος, έλεγε ότι γράφει εκεί βίον του, ο ίδιος του περιγράφει. Όταν ήμουν 18 χρόνων, λέει, και ερχόταν στο σπίτι μας, στα Λεύκαρα που ήταν, κάποιος φτωχός ζητιάνος ζήλευα, λέει, αυτόν τον άνθρωπο. Διέκρινα, ας πούμε, μία άνεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία έτσι, μία ελευθερία, ας πούμε. Γιατί ήταν ελεύθεροι μέσα στη φτώχεια τους, είχαν μια ελευθερία. Και τους ζήλευα, λέει, και ήθελα να γίνω κι εγώ σαν κι αυτούς. Να μην έχω, ας πούμε, να μην είμαι καθώς πρέπει. Ξέρετε, και αυτή η τάση σε αυτών των παιδιών, νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα ακόμα, κάτι χίπικες τάσεις, κάτι τέτοια που κυκλοφορούσα, ήταν ακριβώς το ξέσπασμα από τα δεσμά του καθώς πρέπει, που τους επέβαλε η κοινωνία. Βέβαια δεν ήξεραν τους Αγίους της Εκκλησίας. Εγώ νομίζω αν ήξεραν τους Αγίους μας, θα γινόντουσαν ερημίτες και ασκητές σαν τον Μέγα Αντώνιο και σαν τον Αββά Σεραπείωνα. Θα έβλεπαν ότι η Ορθοδοξία μιλά για αυτήν την ελευθερία. Για αυτό το σπάσιμο όλων των δεσμών. Την τελεία ελευθερία από όλα. Αλλά επειδή υπάρχει άγνοια, βλέπεις,
φτάνει κανείς στο άλλον άκρο που καταστρέφει, δεν οικοδομεί. Αυτή είναι το, η ματαιότητα και το ψεύδος των παρόντων πραγμάτων. Το ψεύδος της παρούσης ζωής, το οποίο όμως μπορεί να γίνει αληθινό και να γίνει κατά πάντα ωφέλιμο όταν ο άνθρωπος τα αξιοποιήσει όλα μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Εκεί όλα αξιοποιούνται. Και προχωρεί πιο κάτω στον τέταρτο στίχο. Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσεων αυτού. Και θα μάθετε, λέει, ότι ο Κύριος εκατέστησε θαυμαστόν των όσεων αυτού. Δηλαδή, τρόπον την άσανα λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και είπε ότι δεν υπάρχει για μένα καμία ανθρώπινη παρηγορία, καμία ανθρώπινη προϋπόθεση να υπάρξω, αφού τα πέταξα όλα, αφού δεν έχω να φάω, αφού δεν έχω τίποτα, ποιος θα με διαθέψει. Θυμούμαι ένα ασκητή στα Καρούλια, ένα Ρώσο, να σέβω μάλλον, στα Καρούλια, όταν είχα πάει εκεί, τα Καρούλια στο Άγιον Όρος είναι οι πιο απόκριμνες, τα πιο απόκριμνα ασκητήρια. Να σκεφτείτε ότι είναι έτσι κατακόρυφα, σαν τον τοίχο να πούμε κάτω, και είναι τρύπες, μέσα στα βράχια τρύπες, και κατεβαίνεις με τις αλυσίδες. Για να πας εκεί στους βράχους δεν έχει δρόμο. Είναι αλυσίδες καρφωμένες πάνω στους βράχους και τρύπες που κρατάς τις αλυσίδες και βάζεις τα πόδια σου κατέβεις. Για αν φύγεις από τις αλυσίδες, σε φάγε θάλασσα. Κάτω έχει 2.100 μέτρα βάθος η θάλασσα. Κατακόρυφα. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Πολλοί σκοτώθηκαν εκεί. Λοιπόν, και εκεί μέσα έχει ένα ασκητές. Είχε ένα σέρβο λοιπόν. Πήγα να τον δω. Του λέω, μα τι κάνεις εδώ, ας πούμε. Πώς ζεις εδώ. Ποιος σε τρέφει εδώ. Δεν φοβάσαι μόνος σου. Ας ζεις μέσα σε μια τρύπα μέσα και κάτω να είναι χάος, κατακόρυφο χάος. Να μην, δηλαδή μην μπορείς να βγεις έξω. Σε πάρει ο άνεμος. Λέει, όταν ήρθα εδώ, τρόμαξα. Και είπα, μα πώς θα ζήσω εγώ εδώ. Πώς θα ζήσω. Καλά, έφερα μαζί μου λίγα ψωμιά, ξέρω εγώ, μερικά πράγματα. Αλλά μετά, πώς θα ζήσω εδώ. Και είπα ότι δεν θα φύγω από εδώ με τίποτα. Εδώ θα πεθάνω. Εδώ θα πεθάνω. Και αν θέλει ο Θεός, μπορώ να ζήσω. Διαφορετικά θα πεθάνω εδώ. Και μου λέει, έχω τόσα χρόνια και ο Θεός δεν με στέρισε σε τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Το είδαμε και εμείς στη ζωή μας αυτό. Στο Άγιον Όρος, μέσα στην πτωχία, μέσα στη δυσκολία. Αλλά το βλέπει ο κάθε ένας. Είναι θαύμα. Είναι παράδοξο το ότι όταν τα ανθρώπινα όλα εκλείψουν και περισσότερο όταν ο ίδιος ο άνθρωπος αρνηθεί τα ανθρώπινα για τον Θεό, τότε ο Θεός επεμβαίνει και γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός. Ενώ λέει προηγουμένως είναι βαρικάρδια ανθρώποι, ζητούν ματαιότητα, ψεύδος κτλ. Και κανείς βγαίνει από όλα αυτά και λέει, καλά, πώς θα ζήσεις χωρίς ψεύδος. Πολύ λένε καμιά φορά, μα πώς θα ζήσω γέροντα. Σήμερα άμα δεν πεις ψέματα, άμα δεν αδικήσεις, άμα δεν είσαι, ξέρω εγώ, ας πούμε αυθάδης, άμα δεν είσαι δυναμικός, δεν μπορεί να ζήσεις. Θα σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Δεν θα επιτύχεις. Θα σε φάνε λάχανο. Πρέπει να είσαι σήμερα, ξέρω εγώ, πονηρός, να είσαι έξυπνος. Καλά. Ανθρωπίνος έτσι είναι. Εάν όμως κανείς για την αγάπη του Θεού παραμένει μέσα στα όρια της απλότητος, της ακακίας και είναι αθώος χερσί και καθαρός στην καρδία, καθαρά η καρδιά του και αθώα τα χέρια του, τότε ο Θεός του επεμβαίνει στη ζωή του και δεν τον αφήνει. Δεν αφήνει ο Θεός κανέναν άνθρωπο. Είναι αποδεδειγμένο. Και ακόμα αυτό που κάνει ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή τα έργα του Θεού είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγορία και όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη βοήθεια, υπάρχει Θεία βοήθεια και Θεία παρηγορία.